κουτιά αφημένα σε διαδρόμου είναι οι διοψίε των ασθενών στιβαγμένα σε χώρου προσβάσιμου στον καθένα και όχι σε κάποιο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο όπω θα έπρεπε. Αυτή είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο τη Αθήνα, στον Αγιο Στο νοσοκομείο που κάθε ημέρα γίνονται δεκάδε βιοψίε. Σε πολλέ περιπτώσει, όπω μπορείτε να δείτε κι εσεί, τα δείγματα ιστού από του ασθενεί, τα οποία είναι πολύτιμα για μια μελλοντική εξέταση ή για τη θεραπεία που θα αποφασιστεί, είναι καλυμμένα από ένα παχύ στρωμα Κανεί δεν ελέγχει ποιο μπορεί να πάρει κάποια από τα δείγματα. Όλα τα αρχεία με τι βιοψίε του νοσοκομείου νοσοκομείου είναι στο διάδρομο του υπογείου. Μάλιστα, όπω μα λένε οι εργαζόμενοι, πριν από λίγο καιρό υπήρξε μια διαρροή στου σωλήνε και τρέχαν πανικόβλητοι να σώσουν τι βιοψίε από τα νερά. Είναι ένα αρχείο το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να το επικαλεστεί οποιοδήποτε. Γιατρό, ασθενή. Οποιοδήποτε και μπορεί να ξαναεξεταστεί κάτι. Δεν μπορούν οι βιοψίες όσο και παλές να είναι να βρίσκονται σε ένα διάδρομο. Είναι, είναι απαράδεκτο. Αυτό το Γιαπί, στο τμήμα του Παθολογοανατομικού, παραμένει σε αυτή την κατάσταση εδώ και μήνε. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, θα ξεκινήσουν εργασίε τι επόμενε ημέρε, προκειμένου να δημιουργηθεί αίθουσα για την αρχιοθέτηση των βιοψιών που μέχρι σήμερα είναι στο διάδρομο. Έξω από το Γιαπί, στο διάδρομο, βρίσκεται ένα ακριβό μηχάνημα που είναι απαραίτητο για τι βιοψίε. Όχι, δεν είναι χαλασμένο. Γιατροί και εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν εκεί, στο διάδρομο δίπλα στις κούτες με τις βιοψίες, τα αντιδραστήρια αλλά και χημικά έφλεκτα υλικά. Από τα πέντε μηχανήματα ακτινοθεραπείας που υπάρχουν στον Άγιο Σάβα λειτουργούν μόνο τα τρία. Το ένα είναι χαλασμένο και το άλλο είναι σε διαδικασία αντικατάστασης. Αυτό πρακτικά για τους ασθενείς σημαίνει ότι αναγκάζονται να περιμένουν μέχρι και έξι μήνες για να κάνουν θεραπεία. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και ένα ολοκεντρικό μηχάνημα εργαλείο πολύ σημαντική εξέταση, το οποίο είναι ακόμη στο κουτί εδώ και τρία χρόνια. Η εξέταση λέγεται σκάνοστον, είναι ε, ε, τη πυρηνική ιατρική. Είναι βασική εξέταση για τα οστά, για του καρκινοπαθεί, και άρα δεν πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσοκομείο μια βασικότατη εξέταση. Η έλλειψη σε ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υπολογίζονται σε 400. Σε αυτά τα κενά αλλά και στην υποχρηματοδότηση οφείλεται η αναμονή για ακτινοθεραπεία που φτάνει ως και 6 μήνες και αναμονή για χειρουργείο που μπορεί να φτάσει τους 2 μήνες. Και αυτή η εικόνα που βλέπετε από το νοσοκομείο Αγιο Σάβας είναι. Παρατημένα παλιά κρεβάτια, φορεία και καρέκλε έχουν καλύψει όλο το εσωτερικό προάβλιο του νοσοκομείου που μοιάζει με παλιατζίδικο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργό Υγεία Παναγιώτη Κουρουμπλή χαρακτηρίζει τι ελλείψει υλικών στα δημόσια νοσοκομεία διαδικαστικό ζήτημα. Είναι και κάποιε καθυστερήσει που μπορεί να συμβούν για δύο μέρε. Στο σπίτι μα δεν τυχαίνει αυτό, κύριε Βαγκελάντο, να μα λείπει κάποιο φάρμακο κάποια στιγμή. Ναι. Έτυχε λοιπόν κάποια προμήθεια σε κάποια τέτοια δευτερεύουσε σημασία. Δεν είναι υλικό, φάρμακο και να πει κάποιο, ξέρει υπάρχει. Αντιθέτω, εμεί τώρα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να μεταφέρουμε στα νοσοκομεία. Τα φάρμακα των καρκινοπαθών.